Λίγες μέρες, ο Βασίλης Λαμπρόπουλος μας παρουσίασε μια υπόθεση που την ερευνά δημοσιογραφικά εδώ και μέρες. Το ξέρω γιατί είχε κάνει μεγάλη προσπάθεια για να βρει όλα τα στοιχεία, γιατί δεν ήταν και πολύ καθαρή η υπόθεση αυτή. Είναι μια υπόθεση λοιπόν η οποία έχει να κάνει με την κυρία Δήμητρα Κατσαφάδου, νομίζω γνωστή σε όλους μας, η οποία έχει πέσει θύμα, όπως έχει καταγγείλει, μιας κλοπής ενός πάρα πάρα πολύ μεγάλου ποσού. Όταν είχαμε κάνει την αποκάλυψη δεν είχαμε πει ακόμα ονόματα, τώρα ο Βασίλης έχει όλα τα στοιχεία στην κατοχή του. Και για πες μας, Βασίλη. Νίκο, λοιπόν, πρόκειται για την κυρία Δήμητρα Κατσαφάδου. Είχε πέσει θύμα κλοπής από το σπίτι της στη Ραφίνα στις 17 Φεβρουαρίου του 2023, όπως είχε καταγγείλει. Τότε είχε κατηγορήσει έναν 33χρονο νεαρό Αλβανό ότι ήταν ο δράστης κλοπής. Όπως είχε πει, ο Αλβανός αυτός εργαζόταν στο σπίτι της ως βοηθός, καθάριζε το σπίτι και τη βοηθούσε σε διάφορα θέματα του σπιτιού ή σε διάφορες κινήσεις της, οτιδήποτε άλλο. Και αυτός εκείνη την ημέρα βρήκε ευκαιρία, άρπαξε δύο σακούλες σκουπιδιών από ένα ντουλάπι που περίχαν 290.000 ευρώ και φαίνεται σε αυτή την εκδοχή να καταλήγει η αστυνομία με βάση και τη μαρτυρία μιας Γεωργιανής οικιακής βοηθού που υπήρχε, που είπε ότι όταν γύρισα στο σπίτι μία ημέρα, όταν πήγανε εδώ το σπίτι για να καθαρίσω, είδαν τον συγκεκριμένο άνθρωπο, τον άτομο αλβανικής καταγωγής, να φεύγει με δύο πράσινες σακούλες εκεί που, όπως έλεγε η κυρία Κατσαφάδου και τα συγγενικά της πρόσωπα, υπήρχαν τα χρήματα, και να αναχωρεί από το σπίτι μαζί με έναν άλλον ομοεθνή του. Ένα λεπτό, γιατί πριν συνεχίσει να ακούσουμε ακριβώς αυτό που λες. Τι είπε στην αστυνομία, δηλαδή, η οικιακή βοηθός, η οποία είπε ότι όντως είδα αυτόν τον Αλβανό να φεύγει με τις δύο σακούλες που είχε περιγράψει η κυρία Κατσαφάδου, ότι περίχαν αυτές τις 290.000 ευρώ. Τη στιγμή που έφτασα στο σπίτι, έξω από αυτό βρισκόταν σταματημένο ένα αυτοκίνητο χρώματος κόκκινου ασημί και έξω από αυτό βρισκόταν ένας άγνωστος άνδρας που μιλούσε στο κινητό. Τον ρώτησα για ποιο λόγο βρίσκεται εδώ και μου απάντησε ότι περιμένει τον κατηγορούμενο. Στη συνέχεια μπήκα στο σπίτι με τα δικά μου κλειδιά, όμως στην πόρτα συνάντησα τον κατηγορούμενο, ο οποίος κρατούσε στα χέρια του πράσινες σακούλες σκουπιδιών, παρόμοιες με αυτές που φυλασσόταν το χρηματικό ποσό της εταιρείας. Τις σακούλες αυτές τις έδωσε στον άγνωστο άνδρα που περίμενε στο αυτοκίνητο. Για συνέχισε, Βασίλη. Λοιπόν, έγινε η έρευνα, λοιπόν, συγκεντρώθηκαν οι μαρτυρίες, η συγκεκριμένη κατάθεση. Η ελληνική αστυνομία εξαπέλυσε ανθρωπογεννητό για να τον συλλάβει. Είχε πληροφορίες και πράγματι φαίνεται να έχει συμβεί αυτό, ότι έφυγε αρχικά στην Αλβανία και μετά τον εντόπισαν, όπως έχουμε ήδη πει, στην Αγγλία και τον φέρανε στην Ελλάδα, όπου από τις βρετανικές αρχές και εκδόθηκε. Με διεθνές ένταλμα σύλληψης. Με διεθνές ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε εδώ στην Ελλάδα. Ακριβώς. Είχε συλληφθεί στο Λονδίνο σε κάποιον τυχαίο έλεγχο, εκδόθηκε στην Ελλάδα. Φαίνεται να απολογήθηκε προ μερικών εβδομάδων στον ανακριτή και να αφέθηκε ελεύθερος. Παρότι οι συγγενείς και οι κυρίες Κατσαφάδου. Γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος κατηγορείται για την κλοπή και ήδη έχει διαφύγει και φτάνει στην Ελλάδα με διεθνές ένταλμα σύλληψης, να ξαναφύνεται ελεύθερος δεν συνηθίζεται. Ναι, ακριβώς, Νίκο. Να πούμε όμως ότι υπάρχει ένα σημείο ιδιαίτερο. Να πούμε ότι σύμφωνα με καταθέσεις της πλευράς κυρίας Κατσαβάδου, συγκεκριμένος νεαρός φρόντιζε το σπίτι, έμενε εκ περιτροπής σε αυτήν, δεν είχε κλειδιά και δεν συμπεριλαμβανόταν στα καθήκοντά του καμιά απολύτως ενέργεια σχετικά με τη διαχείριση χρημάτων της εταιρείας κτλ. Γνώριζε για το σημείο ντουλάπι που αυτά φυλαζόταν εντός της οικίας, αλλά και για το σημείο που βρισκόταν το κλειδί που ξεκλείδωνε το ντουλάπι. Δηλαδή τον παρουσιάζονταν σαν βοηθό που απλώς καθάριζε το σπίτι. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 34χρονος υποστήριξε ότι διατηρούσε προσωπική γνωριμία με μέλη της οικογένειας της κυρίας Κατσαφάδου, ήταν πρόσωπο δηλαδή οικείο και δεν εργαζόταν αρχικά ως υπάλληλος της εταιρείας. Είχε προσωπική γνωριμία με κάποια μέλη της οικογένειας και έφυγε δυσαρεστημένος, χωρίς να πάρει τα λεφτά. Υποστήριξε ότι δεν τα πήρε τα λεφτά, ότι αυτή η σακούλα απλώς περιείχε τα πράγματά του και όχι τα συγκεκριμένα χρηματικά ποσά, το συγκεκριμένο χρηματικό ποσό, και ανεχώρησε για το εξωτερικό δυσαρεστημένος με κάποια προσωπικής φύσης ζητήματα. Ναι, τώρα, για να ακούσουμε τι είπε ένα μέλος της οικογένειας της κυρίας Κατσαφάδου στην αστυνομία.
Ο κατηγορούμενος εδώ και 2 χρόνια περίπου είναι υπάλληλος της εταιρείας με καθήκοντα φροντίδας της οικίας και αποτελούσε άτομο εμπιστοσύνης της παθούσας. Παρόλο που φρόντιζε την οικία και έμενε εκ περιτροπής, σε αυτή δεν είχε κλειδιά της και δεν ήταν στα καθήκοντά του καμία απολύτως ενέργεια σχετικά με την διαχείριση χρημάτων της εταιρείας. Γνώριζε όμως για τον ντουλάπι που φυλάσσονταν τα χρήματα εντός της οικίας και για το σημείο που βρισκόταν το κλειδί που ξεκλειδώνει το. Στη Σλαβία Νορός, που είναι η κυρία Κατσαφάδου και είναι ο αδερφός της. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ και καλή χρονιά. Καλησπέρα και καλή χρονιά και στον κύριο Λαμπρόπουλο και στον κύριο Βαγγελάτζο. Και στους τηλεθεατές μας ακούνε. Θέλετε να μας εξηγήσετε λίγο τι έχει συμβεί? Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Εγώ, τόσο από αδερφός της Δήμητρας, εμφανίζομαι και σαν μηνυτής. Δεν ξέρω αν το γνωρίζει ο κύριος Λαμπρόπουλος που έχει δει σίγουρα την κατάθεση. Mm-hmm. Εκτός από μηνυτής όμως είμαι και πρόεδρος της εταιρείας. Ναι. Το σπίτι, όπως αναφέρεται ότι υπήρχαν τα χρήματα, ήταν κτίριο της εταιρείας. Δηλαδή είναι όντως μέσα στην εταιρεία. Μάλιστα. Δεν είναι σε φυσικό πρόσωπο, δηλαδή είναι σπίτι το οποίο ανήκει στην εταιρεία. Αλλά είναι σπίτι, χρησιμοποιείται ως κατοικία, δεν είναι γραφεία. Χρησιμοποιείται και σαν χώρο γραφείων και σαν λογιστήριο που κρατείται αρχείο. Και δηλαδή είναι πολύ μεγάλο, γιατί περιλαμβάνει μέσα και κομμάτια εταιρικά. Γι' αυτό είναι και στην εταιρεία μέσα. Μάλιστα. Δεν είναι δηλαδή σε φυσικό πρόσωπο. Τι έγινε λοιπόν? Να πούμε απλώς ότι αναφέρεται σε τοικογραφία σαν κατοικία, έτσι? Ναι, εντάξει. Επειδή είναι, μπορεί να είναι σαν σπίτι, να μοιάζει σαν σπίτι, είναι, αν φαίνεται σε τοικογραφία, οι ιδιοκτήτες είναι η εταιρεία. Ναι. Mm-hmm. Θέλω να πω ότι σε αυτό το χώρο μένει κάποιος, δηλαδή είναι το σπίτι που μένει η κυρία Κατσαφάδου ή που μένετε εσείς? Όχι. Δήμητρα, τώρα δεν θέλω να μιλήσω. Όχι, δεν μένει κάποιος. Δεν μένει σε άλλες οικίες. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να μας πείτε ούτε πού ούτε πότε. Υπάρχουν υπάλληλοι μέσα που δουλεύουν. Καταλάβατε. Τι έγινε λοιπόν? Τι έγινε λοιπόν με αυτόν τον άνθρωπο? Καταλάβαμε μετά από το τηλέφωνο της οικιακής βοηθού, η οποία είναι άτομο της απόλυτη εμπιστοσύνης μας, είναι πολλά χρόνια στην οικογένεια και στην εταιρεία, ότι λείπαν τα χρήματα. Εγώ, σαν πρόεδρος της εταιρείας, προχώρησα σε μήνυση το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, την ίδια ημέρα δηλαδή. Ήρθε η σήμανση να πάρει τα ακτινικά αποτυπώματα. Δεν ξέρω αν με ακούτε. Βεβαίως και σας ακούμε, και σας βλέπουμε. Πολύ ωραία. Ήρθε η σήμανση να πάρει τα ακτινικά αποτυπώματα. Είδαν ότι λείπει το χρηματικό ποσό, όπως είχαμε δηλώσει εμείς. Ο άνθρωπος αυτός βρέθηκε να περνάει τα σύνορα την ίδια ημέρα στην Κακαβιά, στην Αλβανία. Και η αστυνομία κάνει και μεγάλη προσπάθεια, τον συλλαμβάνουν στην Αγγλία και τον εκδίδουν. Ακριβώς. Έφτασε μετά με διεθνές ένταλμα σύλληψης να τον βρουν στην Αγγλία. Πώς και τον άφησαν ελεύθερο όμως? Κοιτάξτε να δείτε, εγώ τώρα να ερμηνεύσω τις κινήσεις της δικαιοσύνης δεν μπορώ να το κάνω, ούτε μου επιτρέπεται. Ναι. Αυτό που μπορώ να κάνω είναι ότι να πω ότι είμαι χαρούμενος για τους περιοριστικούς όρους. Δηλαδή υπήρχε εγγύηση, υπήρχαν περιοριστικοί όροι από ό,τι μας είπαν και περιμένουμε την εκδίκαση υπόθεσης εντός του έτους, εντός του 1,5 έτους όπως γίνεται συνήθως, για να δούμε πόσα... Τα χρήματα αυτά δεν έχουν βρεθεί. Δεν τα έχει επιστρέψει. Εκείνος αρνείται ότι τα πήρε. Λέει ότι δεν τα πήρε ποτέ. Να ρωτήσω αυτό που είναι στο μυαλό όλων μας. Πολλά λεφτά μετρητά για να υπάρχουν κάπου. Κύριε Βαγγελάτε, κοιτάξτε να σας πω λίγο. Γνωρίζετε κι εσείς, στο ίδιο ακριβώς κανάλι, στην ίδια εκπομπή είχαμε βρεθεί προδιετίας. Όταν στο Περιστέρι, στο κατάστημά μας, μπήκαν 2 Αλβανοί. Το θυμάμαι. Μας έκλεψαν. Δεν έγινε να κάνει εθνικότητα, αλλά ήταν Αλβανοί άνθρωποι. Μας έκλεψαν. Μας πήραν κρέμες αξίας 120.000. Οι κρέμες βρέθηκαν. Ήταν σπήρα η οποία λιμένονταν επιχειρήσεις καλλιτικών και άλλες επιχειρήσεις στην περιοχή. Βρέθηκαν και οι 2 κύριοι, ο ένας στην Αμερική, ο άλλος στην Ελλάδα. Και αυτή τη στιγμή είναι στη φυλακή. Θέλω να σας πω ότι όταν υπάρχει μια εταιρεία με ένα συγκεκριμένο τζίρο, που πάλι θα ήθελα να μην πω στην τηλεόραση, όταν υπάρχουν 50 καταστήματα, 300 άτομα εργαζόμενοι, είναι επόμενο να μπορεί να συμβεί και κάτι τέτοιο. Αυτά δηλαδή, τα χρήματα ήταν καιρό σε αυτό το ντουλάπι ή ήταν για λίγο διάστημα? Κοιτάξτε, είναι χρήματα τα οποία υπάρχουν σε μια εταιρεία ΑΕ και τα οποία κατατίθενται ανατακτά χρονικά διαστήματα σε τράπεζες. Γιατί είναι από τις λιανικές πωλήσεις της εταιρείας. Δηλαδή, το λέω γιατί μια συμβουλή που όλοι δίνουμε, μην κρατάτε σε χώρους τόσα πολλά μετρητά. Δηλαδή είναι πραγματικά κάτι το οποίο... Εντάξει, έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά στις εταιρείες να ξέρετε κι εσείς ήθιστε να υπάρχει χώρος που κρατάνε στα λογιστήρια, υπάρχει χώρος να διακρίνουν. Αν μπορούσα να συμπληρώσω, να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Μαλακοδήμο. Αναφέρεται στα δικαστικά έγγραφα και θέλω να σας ρωτήσω αν είναι αληθές ότι η αδελφή σας είχε βρεθεί με τον
σε άλλο σπίτι με τον κατηγορούμενο αλλοδαπό, όπου αντιλήφθη ότι της έκλεψε τα κλειδιά από την τσάντα της και με τα οποία εισήλθε στο άλλο το σπίτι από το οποίο έγινε η κλοπή των 290.000 ευρώ. Αυτό ήταν σωστό, δηλαδή υπήρχε, την είχε δει το προηγούμενο βράδυ σε κάποιο άλλο σπίτι και της έκλεψε τα κλειδιά? Να σας πω, κύριε Λαμπρόπουλε, αυτό που με συμβούλευσαν πριν πω στο να βγω είναι ότι δεν θέλω να δώσω λεπτομέρειες για την δικογραφία. Είναι... Δηλαδή, και αυτό το κάνουμε λόγω της φιλικής σχέσης που έχουμε αναπτύξει με τον κύριο Βαγγελάτο, λόγω τόσο καιρός. Κύριε Μαναποδήμο, εγώ αυτό που θέλω να συμπληρώσω, κύριε Βαγγελάτο, και το λέω μέσα από την καρδιά μου, είναι ότι με στεναχωρεί ότι θα βγει μια αρνητική είδηση, γιατί ναι, μπορεί να μας κλέψουν σαν εταιρεία, και δεν θα βγει ότι στα δύο χρόνια π.χ. το ίδιο ποσό και παραπάνω έχει δοθεί στο Make-A-Wish και έδωσε και φέτος και προχθές μάλιστα έγινε η κατάθεση για να βοηθηθεί κόσμο. Κύριε Μαναποδήμο, πάντως θα μου επιτρέψετε να σας πω τη δική μου οπτική. Δεν είναι αρνητική είδηση. Όταν πέφτει κανείς θύμα κλοπής, όταν είναι θύμα εγκληματικής ενέργειας, δεν είναι αρνητική είδηση για εκείνον. Αρνητική είδηση είναι για το δράστη. Έχετε όχι δίκιο για το θύμα. Αυτό είναι που θα το κρίνει και η δικαιοσύνη. Δηλαδή, ναι, αλλά θέλω να πω ότι. Δεν είναι σωστό. Εφόσον είστε θύματα, μόνο αρνητική εικόνα δεν υπάρχει. Δηλαδή, μην κάνουμε και το άσπρο μαύρο τη μέρα νύχτα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε πραγματικά εγώ σας ευχαριστώ. Τα καλύτερα, καλή χρονιά, και θα παρακολουθήσουμε βεβαίως όλη την εξέλιξη.